Μέχρι στιγμής πηγαίνει πάρα πολύ καλά η κίνηση. Ο κόσμος αγοράζει ξύλα, γιατί ακούει με τα πετρέλαια τώρα ότι θα ακριβένει το πετρέλαιο και θα κάνει και ψάχνει να βρει άλλες λύσεις εναλλακτικές. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε κι εμείς να βρούμε να αγοράσουμε ξύλα. Και αυτά που βρίσκουμε τα αγοράζουμε πάρα πολύ ακριβά και ντρεπόμαστε να πούμε και τους πελάτες πόσο τα πουλάμε. Εγώ αυτή τη στιγμή πουλάω 130 ευρώ και πιστεύω ότι θα πάνε 140 ευρώ. Αλλά μιλάμε τώρα για ξερό ξύλο, ναι. Δεν μιλάμε για φρέσκο. Και τώρα βγαίνουν και κάτι άλλο τώρα με, πώς το λέμε, πώς θα τα πουλάμε, με το κυβικό και τέτοια. Εγώ πουλάω με το κιλό ξερό ξύλο. Είναι και ελληνικό, οξιά από το Επταχώρι και τα δριός, όλα δριός και οξιά και δριός είναι ελληνικά δικά μας. Γιατί δυσκολεύεστε να βρείτε, επειδή έχει πολλή ζήτηση ή επειδή κόβει λίγα το δασαρχείο, τι γίνεται αυτό? Έχει και πολλή ζήτηση, αλλά δεν κόβουν και τα δασαρχεία πολλά. Εδώ η Μαθίας και η Πιερίας δεν έχουν κόψει πολλά ξύλα που τροφοδοτούμε, που έπαιρνα εγώ. Και αυτό έχει έπρεπε ήδη να έχει προμηθευτεί. Ο καιρός είναι και καλός τώρα. Έπρεπε ήδη να έχει προμηθευτεί ο κόσμος. Να μην τα αφήνει τελευταία στιγμή. Θα αρχινήσουν οι βροχές και δεν ξέρουμε πώς θα πάνε οι καιρικές συνθήκες και μετά θα έχουν πρόβλημα. Έπρεπε ήδη να τα έχουν πάρει τώρα. Υπάρχει κόσμος που σας λέει ότι πρώτη φορά έχει βάλει φέτος σόμπα, ο οποίος έβαζε προηγούμενο χρόνια με πετρέλαιο και άλλαξε? Βεβαίως, ναι, υπάρχει πρώτη φορά που έχει βάλει. Έχει βγάλει τον καυστήρα με πετρέλαιο, ψάχνει να βρει άλλες λύσεις και βάζουν όλοι τώρα καυστήρα με καυσόξυλα. Με 1,5 τόνο το μήνα. Δεν ξέρω πώς θα πάνε και οι καιρικές συνθήκες, αλλά με 1,5 τόνο το μήνα πιστεύω εντάξει να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Θα πεις τώρα είναι και νέα τζάκια τώρα. Όπως έχω δώσει και σήμερα ένα, τα έχει συνδεμένα και στα καλοριφέρ του. Και τώρα συγκεκριμένα τον πήγα κιόλας, μην τα έχω συνδεμένα στα καλοριφέρ και θα ζεστηθεί με το τζάκι και με το καλοριφέρ που τα έχει συνδεσμένα. Όλο το σπίτι, όλο, ναι, αυτή είναι η σωστή λύση. Και όσοι θέλουν να βάλουν και τζάκι τώρα, θα τους πρότεινα να το κάνουν έτσι, να το συνδέουν. Μπορεί να δώσει λίγο περισσότερα λεφτά για να το τζάκι να το κάνουν, αλλά το συνδέουν στα καλοριφέρ, να έχουν και ζεστό νερό και είναι η καλύτερη λύση, νομίζω εγώ.